Κρήτη και ανατολικά, βορειοανατολικά, όπως εδώ βλέπουμε και εδώ στο χάρτη μας, της Κύρου και της Σαλονίσου. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια κίνηση από τουρκικής πλευράς. Εξάλλου, όπως είπε και η Χριστίνα νωρίτερα, πλέον ιδιαίτερα σφοδρή άνεμη στο Αιγαίο. Όπως μας έλεγε δε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές μας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε γλάρος στο Αιγαίο. Πάντως, είναι έτοιμος. Νομίζω το πιο σημαντικό από όλα είναι το γιατί φτάνουμε εδώ. Δηλαδή, από εκεί που ξαφνικά ο Ερντογάν έκανε το καλό παιδί, αρχίζει να επιτίθεται και πάλι. Την επιθετικότητά του αυτή τη βγάζει σε βάρος της Ελλάδας. Αυτό που καταλαβαίνω, που εικάζω μάλλον, είναι ότι προφανώς οι Τούρκοι περίμεναν ότι θα είναι πιο ευγενικοί μαζί τους οι Αμερικανοί. Η νέα διοίκηση Biden όμως φαίνεται ότι ακολουθεί άλλη τακτική. Πάει σκληρά στην αρχή, όπως πάει και ο Ερντογάν. Στην ουσία ο Ερντογάν πάντα αυτό έκανε, πήγαινε σκληρά για να έχει στράτο να μαζεύει. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν να διώξουν τους Τούρκους ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από την ευρύτερη στρατηγική επιρροή που έχουν. Αλλά δεν το πάνε όπως οι προηγούμενοι. Δεν το πάει ο Biden, δηλαδή, έλα να τα βρούμε, βρε παιδί μου, εμείς είμαστε φίλοι. Του λέει ή θα συμμορφωθείς ή εγώ θα το πάω μέχρι τέλους. Και υπάρχουν... φαίνεται ότι οι Τούρκοι σε αυτό αντιδρούν. Και η αντίδραση είναι αυτό το. Και αντιδρούν μάλιστα από ό,τι λέγαμε και την προηγούμενη φορά σε ψήγματα της αμερικανικής πολιτικής για τη Μέση Ανατολή που ήδη έχουν αρχίσει και βλέπουν το φως της δημοσιότητας και κάνουν λόγο για μια εντελώς διαφορετικό τοπίο. Στο οποίο μάλιστα δίνουν οι Αμερικανοί και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα. Να μην ξεχνάμε το φόρουμ της Φιλίας που έλαβε η χώρα τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, νιώθουν οι Τούρκοι να περικυκλώνονται. Να περικυκλώνονται από παντού. Μάλιστα. Ωστόσο, είναι σε στάση αναμονής η Αθήνα, περιμένει την επόμενη κίνηση της Τουρκίας. Ένα βίντεο θα κλείσει την κουβέντα μας με τον Μαρίνο. Το πήραμε πριν από λίγη ώρα. Επειδή λοιπόν έχει χιόνι και επειδή εμείς πανικοβαλόμαστε και αρχίζουμε να κατεβάζουμε τα χιονιστικά στο Κολωνάκι, την Κηφισίας κλπ. Ήταν μάλλον πολύ σωστή στιγμή το Υπουργείο Άμυνας να δώσει στη δημοσιότητα και πλάνα από τον ελληνικό στρατό στα χιόνια. Αν μπορούμε λοιπόν να δούμε μερικές από αυτές τις εικόνες. Α, αυτά ήταν όλα και όλα. Θα μπορούσαν να μας δώσουν κάτι παραπάνω. Εντάξει, λίγο είναι. Ήθελα κάτι λίγο περισσότερο. Εδώ είναι ο φράχτης στον Εύρο και εδώ είναι ένα υποβρύχιο και εικόνες, φωτογραφίες από τους Έλληνες στρατιώτες, αξιωματικούς και στρατιώτες στην πολεμική μας αεροπορία, στα χιόνια, να κάνει αυτό που ξέρει, να υπερασπίζει πατρίδα. Ο καιρός εδώ δεν παίζει κανένα ρόλο.